Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο Agnitha.com. Σήμερα θα μπούμε στο φανταστικό κόσμο του Γιάννη Κουνέλη. Θα μιλήσουμε για τον πρωτοποριακό καλλιτέχνη και την φτωχή τέχνη του. Είναι ένα βασικό πρόσωπο του ιταλικού κινήματος της Arte Povera, που καταφέρνει να μετατρέπει οικεία υλικά, φορτισμένα με ιστορία και νοήματα, σε απίθανες ποιητικές συνθέσεις. Ο ελληνικής καταγωγής ριζοσπάστης καλλιτέχνης έζησε και μεγαλούργησε στην Ιταλία, καθώς δεν έγινε δεκτός στη Σχολή Καλλοτεχνών της Αθήνας και έφυγε να σπουδάσει στην Ιταλία. Κατάφερε με το πρωτοποριακό έργο του, το οποίο απλώνεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, να κατακτήσει την παγκόσμια εικαστική αναγνώριση και τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης μας. Ο Κουνέλης έφτιαχνε δημιουργίες από φθηνά υλικά, ακόμη και ζωντανά ζώα, πάντα πειραματιζόμενος. Και όσο το έργο του γινόταν λιγότερο ζωγραφικό, τόσο εκείνος επέμενε ότι ήταν πάνω απ' όλα ζωγράφος. Η πρακτική του αφορούσε τη γλυπτική, την παράσταση, τις εγκαταστάσεις και τη ζωγραφική, πάντα με ανώμια μέσα. Ο καταπληκτικός δημιουργός πέρασε από τους καμβάδες της εγκαταστάσεις και από εκεί στις performance και τις τυχαίες προσαρμογές, με μοναδικό του μέλημα να μας υποδεικνύει πάντα την ελευθερία της ζωής. Είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε, να απολαύσουμε τα συγκλονιστικά έργα του στην παρουσίαση Artist's Room, που φέρει το όνομά του στην πρωτοποριακή πινακοθήκη Tate Modern εδώ στο Λονδίνο. Καλή μας ξενάγηση. Καθημερινότητα και λυρισμός, εμπειρία και θαυμασμός, ιδέες και οράματα κλεισμένα σε μια γκαλερί που όμως παραπέμπουν σε ένα κόσμο έξω από τα τείχη. Περπατώντας ανάμεσα σε υλικά και αντικείμενα που μοιράζονται τον ίδιο χώρο με μας, ως θεατές φτιάχνονται εικόνες και διαθέσεις δυνατές, κοσμικές, αλλά και παράξενες ταυτόχρονα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην Tate Modern, δίπλα από τον Ντάμεση, στο Bankside, στην καρδιά του City, στο Λονδίνο, και απολαμβάνουμε μέσω του Artist Rooms σημαντικότητα έργα τέχνης. Τα Artist Rooms είναι μια συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης που ενώ ιδρύθηκε το 2008 και περιλαμβάνει σημαντικά έργα περισσότερων από 40 διεθνών καλλιτεχνών, έχει μία κατευθυντήρια αρχή, την προβολή της δουλειάς κάθε καλλιτέχνη σε αποκλειστικές ατομικές εκθέσεις. Φέτος, το πρόγραμμα και η συλλογή Artist Rooms δίνει τη δυνατότητα στους θεατές επισκέπτες να εμπλακούν σε δημιουργικά έργα, να ανακαλύψουν περισσότερα για την τέχνη και τους καλλιτέχνες και να μάθουν νέες δεξιότητες, και μας αποκαλύπτει το έργο του πρωτοποριακού ριζοσπάστη δημιουργού Γιάννη Κουνέλη. Σίγουρα τον έχετε ακούσει. Ο Γιάννης Κουνέλης, με το τεράστιο ταλέντο του, μετατρέπει οικεία υλικά φορτισμένα με ιστορία και νόημα σε απίθανες ποιητικές συνθέσεις. Περιδιαβαίνοντας το χώρο, συνειδητοποιούμε πως πολλές από τις εγκαταστάσεις του Κουνέλη αλλάζουν διακριτικά την αρχιτεκτονική της γκαλερί, όπως οι πέτρες
που φράζουν το πέρασμα ανάμεσα σε δύο δωμάτια. Κάποιες δημιουργίες του προτείνουν την παρουσία και τη δράση των ανθρώπων σε ένα έργο, μάλιστα συνδυάζεται αρμονικά η ζωγραφική, η γλυπτική και η performance. Μια άδεια καρέκλα βρίσκεται περιμένοντας έναν βιολοντσελίστα να παίξει τις ζωγραφισμένες νότες. Τα έργα έχουν ισχυρούς συνειρμούς, τόσο αισθητηριακούς όσο και πολιτιστικούς, όπως αυτοί εδώ που περιλαμβάνουν καμπάνες αλλά και κόκκους καφέ. Ο Γιάννης Κουνέλης, ο καταπληκτικός Γιάννης Κουνέλης, υπήρξε πρωτοπόρος του κινήματος Arte Povera. Είναι κατά μετάφραση η φτωχή τέχνη. Δημιούργησε θεαματικά γλυπτά από καθημερινά οικία αντικείμενα. Στην κυριολεξία ο όρος Arte Povera σημαίνει αυτό ακριβώς, φτωχή τέχνη. Ο όρος επινοήθηκε από τον Ιταλό κριτικό τέχνης, τον Germano Celent, το 1967 και αναφέρεται στην Ιταλία σε μια περίοδο αναστάτωσης και πολιτικών αλλαγών στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ήταν τότε που οι καλλιτέχνες έπαιρναν μια ριζοσπαστική στάση στο έργο τους. Οι καλλιτέχνες επιτίθενται στις αξίες των καθιερωμένων θεσμών της πολιτικής, της βιομηχανίας και του πολιτισμού γενικότερα. Ήταν ένα καλλιτεχνικό κίνημα που έλαβε χώρα μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του 60 και των αρχών της δεκαετίας του 70 σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε όλη την Ιταλία και κυρίως στο Τωρίνο. Το κίνημα θέργεψε και έγινε σημαντικό στο Μιλάνο, στη Ρώμη, στη Γένοβα, την Ιταλία, την Νάπολη, την Πολώνια. Οι πρώτες εκθέσεις συνδέονται με την Arte Povera. Έγιναν στη Γκαλερί Κριστιαν Στέιν στο Τωρίνο. Εκεί, τον Οκτώβριο του 67, θεωρείται και η επίσημη αφετηρία της Arte Povera. Ο Σέλαντ, ο οποίος έγινε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της Arte Povera, διοργάνωσε ακόμα δύο εκθέσεις, το 67 και το 68, ακολουθούμενος από ένα σημαντικό βιβλίο που εκδόθηκε, «Ιστορίες και πρωταγωνιστές», Arte Povera, Story of Protagonisti. Λοιπόν, εδώ προωθούσε την έννοια μιας επαναστατικής τέχνης, απαλλαγμένης από συμβάσεις, τη δύναμη της δομής, αλλά και την και ό,τι υπήρχε στην υφιστάμενη αγορά. Αρκετές προσωπικότητες συνδέονται στενά με το κίνημα. Και βέβαια, οι δημιουργοί χρησιμοποιούσαν οικία αντικείμενα που βρίσκονταν παντού γύρω μας. Και ναι, αυτά και μόνο αυτά, τα οικία αντικείμενα, τα καθημερινά μας αντικείμενα, είναι τα έργα τους. Ανάμεσά τους διακρίνουμε και τον δικό μας, τον κατάδικό μας, Γιάννη Κουνέλη, ο οποίος έζησε και δημιούργησε με έδρα τη Ρώμη. Ο Κουνέλης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 23 Μαρτίου του 1936 και έζησε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Κουνέλης θέλησε να σπουδάσει τέχνη, αλλά απορρίφθηκε από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών στην Αθήνα και έτσι το 1956 σε ηλικία μόλις 20 χρονών και μάλιστα παντρεμένος ήδη από τα 17 του έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Ρώμη όπου σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ο Κουνέλης ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο και φτάνοντας στην Ιταλική πρωτεύουσα ορκίζεται να μην μιλήσει ποτέ ξανά ελληνικά. Βασικό πρόσωπο που συνδέεται με την Arte Povera λοιπόν σπουδάζει για 4 ολόκληρα χρόνια και το έργο του από την πρώτη στιγμή είναι πραγματικά ριζοσπαστικό. Από το 1960 ως το 1966 ο Κουνέλης πέρασε μια περίοδο μόνο ζωγραφικής δημιουργίας. Σε μερικά μάλιστα από τα πρώτα του έργα αρχίζει να απεικονίζει αριθμούς, γράμματα, λέξεις,
στους καμβάδες του, αντανακλώντας συχνά, πολύ συχνά, διαφημίσεις και πινακίδες που έβλεπε στους δρόμους. Το 1960 άρχισε να βάζει στο έργο του γλυπτά κομμάτια σιγά σιγά, όπως πραγματικές πινακίδες. Την ίδια χρονιά φόρεσε έναν από τους πίνακες του με στένσιλ ως ένδυμα και δημιούργησε μια παράσταση στο στούντιό του για να δείξει ότι έγινε κυριολεκτικά ένα με τη ζωγραφική του. Αυτή η νέα σύγκληση ζωγραφικής, γλυπτικής και παράστασης μαζί ήταν η διέξοδος του Κουνέλη από την παραδοσιακή τέχνη. Το 1961 άρχισε να ζωγραφίζει σε εφημερίδες και να αντικατοπτρίζει τα συναισθήματά του για τη σύγχρονη κοινωνία και την πολιτική, και από το 1963 εισάγει στα έργα του αντικείμενα, ανάμεσά τους ζωντανά ζώα αλλά και φωτιά, χώμα, σάκους, απολυνάτσα, ακόμα και χρυσό. Αντικατέστησε τον καμβά του με κουφώματα κρεβατιού, πόρτες, παράθυρα και ή απλά δημιουργεί στους χώρους των γκαλερί. Πραγματικά εξαίσιος. Το 1967 ο Κουνέλη συνδέεται άμεσα πια με την Art Povera, καθώς συμμετέχει στην έκθεση Art Povera I Am Spazio στη γκαλερί, σε μια γκαλερί στη Γένοβα. Πάντα με την επιμέλεια του Σέλλον, η οποία συγκέντρωσε καλλιτέχνες που το έργο τους αφορούσε το χώρο μεταξύ τέχνης και ζωής, φύσης και πολιτισμού. Το 1968 εκθέτει το «Σένζα τίτλο», χωρίς τίτλο, το οποίο αποτελούνταν από ακατέργαστο μαλλί, σχοινί και μια ξύλινη κατασκευή, όλα ακουμπισμένα σε ένα τοίχο. Ο Κουνέλης τοποθέτησε με τη ζωγραφική του ζωντανά πουλιά σε κλουβιά μαζί με τριαντάφυλλα και υφασμάτινα κομμάτια καρφιτσωμένα σε καμβά. Ναι, μια άναρχη ελευθερία κυριάρχησε στο έργο του, πέρα από συμβατικές τεχνοτροπίες και υλικά, καθώς μετέτρεπε τους εκθεσιακούς χώρους σε μια ολόκληρη σκηνή όπου η πραγματική ζωή και η μυθοπλασία μπορούσαν αρμονικά να ενωθούν. Οι θεατές των έργων του γίνονται και εκείνοι μέρος της σκηνής και της δημιουργίας, ένα απαραίτητο συστατικό μέσα στον χώρο της κάθε γκαλερί. Συνεχίζει να δημιουργεί με ζώα και το 1969 εκθέτει 12 ζωντανά άλογα, σαν να ήταν αυτοκίνητα σε έκθεση στην γκαλέρια Λάτικο, σε ένα παλιό γκαράζ. Και ναι, εντυπωσιάζει τον κόσμο ολόκληρο για άλλη μια φορά. Σταδιακά ο Κουνέλης εισήγαγε νέα υλικά, όπως πυρσούς προπανίου, καπνό, κάρβουνο, κρέας, αλεσμένο καφέ, μόλυβδο και βέβαια ξύλινα αντικείμενα στις εγκαταστάσεις του. Μπόρεσε επίσης να δει το έργο του πέρα από το περιβάλλον της γκαλερί, σε ιστορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Το ενέταξε αρμονικά. Το έργο του Κουνέλη από τη δεκαετία του 80 αποτελούνταν επίσης από γλυπτά και παραστάσεις με ασυνήθιστα υλικά και ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη και γίνεται πηγή έμπνευσης για νεότερους καλλιτέχνες, πηγή αναφοράς. Το έργο του γίνεται αναπόσπαστο πλέον μέρος πολλών διάσημων διεθνών συλλογών, μουσείων και γκαλερί. Και φτάνουμε στο 97, όπου ο Κουνέλης τοποθέτησε 13 ντουλάπες και 2 πόρτες που ήταν σφραγισμένες με μόλυβδο κατά μήκος μιας προεξοχής καλωσιάς που εμπόδιζε την είσοδο σε μια κεντρική αίθουσα. Περνώντας από τους καμβάδες της εγκαταστάσεις, τις performance και τις τυχές προσαρμογές,
η πρακτική του στην τέχνη αφορούσε τη δημιουργία με ανώμια μέσα που μπορούσαν να υποδεικνύουν όμως, να υποδεικνύουν την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία της ζωής. Καταφέρνει να φτιάχνει δημιουργίες από φθηνά υλικά, ζωντανά ζώα. Πάντα πειραματίζεται και όσο το έργο του γίνεται λιγότερο ζωγραφικό, μόνο τότε εκείνος επιμένει, είμαι ζωγράφος. Πάνω απ' όλα είμαι ζωγράφος, λέει. Μέχρι το τέλος της ζωής του, το επαναλαμβάνει. Το τέλος της ζωής του που συνέβη στις 16 Φεβρουαρίου του 2017 στη Ρώμη, στην ηλικία των 81 χρονών. Ανεκτίμητο πραγματικά και θαυμαστό το εκπληκτικό έργο του. Αντικατοπτρίζει στο βάθος του χρόνου μια περίοδο ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών. Διχάζεται ανάμεσα στη βιομηχανική και την αγροτική ζωή, την παράδοση και την καινοτομία, την αρχαιότητα και τον νεωτερισμό. Όλα τα έργα του Πουνέλη εκφράζουν αυτή τη σύγκρουση αξιών, συνδυάζοντας στοιχεία με αντίθεση, όπως ακατέργαστο ξύλο και δοκούς από χάλιβα ή χορδές από πολύχρωμο γυαλί που κρέμονται δίπλα σε ένα ανάχωμα από μαύρο κάρβουνο. Από το 1989 έως το 2005 ο Κουνέλης έφτιαξε μια σειρά έργων σε εκδόσεις που χαρακτηρίστηκαν πολλαπλές, στις οποίες ενσωμάτωσε στοιχεία αντλημένα από το λεξιλόγιο της προηγούμενης πρακτικής του. Το Untitled Suck with Z είναι ένα από αυτά τα πολλαπλάσια που παράγονται σε μια έκδοση από 25 οντότητες. Ανάμεσά τους και το Untitled Hair του 2004 είναι ένα έργο επιτύχιο που αποτελείται από ένα τσάλινο κουτί με προσανατολισμό πορτρέτου, στο οποίο είναι τοποθετημένα 4 μακριά, μαύρα, ανθρώπινα μαλλιά. Ενώ το Untitled του 1960 είναι ένας πίνακας καμβά, ένα τραχή, υπόλευκο ορθογώνιο, βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας που περιβάλλεται από μια ακατέργαστη άκρη καμβά με πολλά σημάδια και αριθμούς, με διάτριτο στην επιφάνεια με μαύρο χρώμα. Το κείμενο κυριαρχεί στο πάνω μέρος του καμβά. Θα μπορούσε να διαβαστεί σαν ένας μαθηματικός τύπος με τα δύο πρώτα σχήματα, τα X, τα Χ, υπογραμμισμένα. Ωστόσο, τα ίχνη τους δεν φαίνεται να κάθονται σε ομαλό καμβά. Τα δύο Χ φαίνονται ανισόρροπα στη γραμμική τους πλατφόρμα, με το μικρότερο από τα δύο να φαίνεται ότι ανατρέπεται. Καταπληκτικό έργο. Μας τραβάει πάνω του. Υπέροχες χαλκογραφίες και απίθανες εκτυπώσεις. Πλάκες που κατασκευάστηκαν τον Ιανουάριο του 1999 στο στούντιο του Πουνέλη στη Ρώμη, χρησιμοποιώντας τεχνικές, περιλαμβάνουν χάραξη με μαλακό υπόστρωμα, dry point και aqua tint, καθώς και υλικά γνωστά από άλλες δημιουργίες στη δουλειά του Κουνέλη, όπως λιωμένο μολύβι και κερί, ανθρώπινα μαλλιά, σπασμένο γυαλί, κάρβουνο και αλάτι. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από 12 μικρές σαγηνευτικές αφηρημένες εικόνες. Σε ένα από τα πιο ισχυρά αισθητικά έργα του, το Untitled του 1969, ο Κουνέλης φράζει, κυριολεκτικά φράζει μια πόρτα στον εκθεσιακό χώρο, περιορίζοντας έτσι τα πιθανά σημεία πρόσβασης και εξόδου από την γκαλερί. Όπως
πολύ από το σύγχρονο του, έτσι στράφηκε και εκείνο σε μια αρχαία τεχνική για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ανησυχίες του. Εδώ η παραδοσιακή μέθοδος είναι η ξερολιθιά. Η ξερολιθιά που χρησιμοποιείται συνηθέστερα για τη διαίρεση της γεωργικής γης, αλλά και παραπέμπει στις φραγμένες πόρτες εγκαταλελειμμένων σπιτιών στην πατρίδα του καλλιτέχνη, στην Ελλάδα. Το έργο εφιστά την προσοχή στην αρχιτεκτονική του μουσείου και δημιουργεί ένα κάπως απειλητικό περιβάλλον για τον θεατή που του κόβει την πρόσβαση. Και ναι, ναι, συνεχίζουμε να μπαίνουμε, να βυθιζόμαστε μέσα σε αυτό τον υπέροχο κόσμο του Γιάννη Κουνέλη. Το αριστουργηματικό Cold Sculpture with Wolf Colored Glass, κατασκευασμένο από εκείνον από το 1990 έως το 2005, είναι ένα γλυπτό από κάρβουνο, με ένα τοίχο από χρωματιστό γυαλί. Είναι μια εγκατάσταση που αποτελείται από δύο συστατικά μέρη. Ένα παραβάν από κομμάτια γυαλιού και μια αποθήκη κάρβουνου κατασκευασμένη από χάλιβα. Καταλαμβάνει ολόκληρο το δωμάτιο, ξεχυλίζει το δωμάτιο. Μπορούμε να πούμε ξεχυλίζει από υπερβολή η ίδια η εγκατάσταση, καθώς αποτελείται από ένα τσάλινο πλαίσιο από το οποίο κρέμεται μια κουρτίνα από οδοντοτούς γυάλινους σβόλους σε πολλά χρώματα, περασμένη σε 34 κατακόρυφα σύρματα. Κάθε σύρμα χωράει περίπου 20 έως 25 κομμάτια γυαλιού. Μπροστά από την εγκατάσταση, στην αριστερή πλευρά, υπάρχει μια αποθήκη κάρβουνου από χάλιβα, στην οποία υπάρχει ένας σωρός από μαύρο κάρβουνο που χύνεται ελαφρά προς το πάτωμα. Πάνω από το σωρό του κάρβουνου, από μια αγκιστρωμένη χαλίδινη ράβδο, κρέμεται μια λάμπα παραφίνης που όμως δεν ανάβει. Η λάμπα έχει ένα βολβώδες κρυστάλλινο γυάλινο φανάρι με στρογγυλό χείλος. Απίθανος πραγματικά συνδυασμός. Και βρισκόμαστε μπροστά στο μεγαλειώδες Bells του 1993. Καμπάνες οικίες, καμπάνες που έχουμε δει. Αποτελείται η εγκατάσταση από τρία ξυλίνα δοκάρια, τρεις χάλκινες καμπάνες και διαφορετικά μήκη σκηνιού. Η δοκή, ανάλογα με το χώρο, είτε στιβάζονται είτε σφινώνονται ανάμεσα σε δύο τοίχους, είτε ανάμεσα σε δύο όρθια στηρίγματα, επιτρέποντάς τους να στηρίζονται ολόκληροι σε γωνία περίπου 20 μοιρών σε σχέση με το δάπεδο. Το κάτω άκρο των δοκαριών ακουμπά στο δάπεδο, ενώ στο ψηλότερο άκρο κάθε δοκός έχει μια καμπάνα σαν αυτές. Αχ, μας θυμίζουν αυτές που συναντάμε στα ξοκλήσια. Οι καμπάνες κρέμονται από δυνατούς και παράξενα μεγάλους κόμπους σε μια χαλαρή διάθεση και διάταξη. Κάθε σήμαντρο έχει μια διακόσμηση στο εξωτερικό του και περίτεχνα φιλιγκράν μοτίβα γύρω από τη μέση, ενώ το εσωτερικό τους είναι τελείως απλό, με ένα γλωσσίδι απλά να κρέμεται από το κέντρο τους. Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο να αναπνέεις δίπλα σε αυτό το έργο. Ορθογόνια χαλίδινα κουτιά με γυάλινη πρόσωψη,
μας ταξιδεύουν στους παράξενους ποιητικούς κόσμους του Γιάννη Κουνέλη, με τυπωμένες λιθογραφίες και κολλημένες δοκούς. Εδώ ερχόμαστε να αποκτήσουμε μια νέα, ολοκένουρια οπτική του κόσμου μας, όπως συμβαίνει με το Untitled, το Shoeing Machine του 2004, μια ραπτομηχανή. Είναι ένα επιτύχιο έργο που αποτελείται από ένα ορθογώνιο ατσάλινο κουτί με γυάλινη πρόσωψη. Ένα ατσάλινο ράφι χωρίζει το χώρο πίσω από το τζάμι, στερεωμένο διαγώνια προς τα πάνω, από αριστερά προς τα δεξιά. Το ράφι φέρει πάνω του μια παλιά ραπτομηχανή Singer. Σαν αυτές που συναντάγαμε στις αποθήκες της γιαγιάς. Κάτω από το ράφι είναι ένα διπλωμένο μαύρο παλτό με μπλε φόδρα. Ένα από τα κουμπιά του παλτού είναι ορατό και πάνω του διακρίνεται μια οικία διακόσμηση άγκυρας. Από το 1989 ως το 2005 ο Γιάννης Κουνέλης έφτιαξε μια σειρά τέτοιου προσανατολισμού έργων. Και ναι, ξαφνικά η οπτική μας ταράζεται, καθώς ένας τεράστιος τετράγωνος κίτρινος πίνακας πάνω από 2 μέτρα υψώνεται και καταλαμβάνει τον τοίχο λίγα εκατοστά πάνω από τον πάτωμα. Ένα ορθογώνιο πλαίσιο κρεβατιού από γυαλισμένο χάλιβα με σφιχτά, στριφτά ελαττήρια κρέμεται από ένα γάντζο. Μπροστά από την κίτρινη επιφάνεια, προσπαθώντας να ισορροπεί κάθετα και υπογωνία ως προς τις κάθετες γραμμές της κίτρινης επιφάνειας. Είναι το Untitled, το χωρίς τίτλο, και αυτό του 1993, όπου ο όγκος και το βάρος του σκελετού του κρεβατιού έρχονται σε αντίθεση με την επεδότητα και τη φωτεινότητα της βαμμένης επιφάνειας. Συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο και ερχόμαστε στο μαύρο και περίτεχνο το Untitled Knife and Train του 2002, μαχαίρι και τρένο. Ένα επιτύχιο πάλι έργο που αποτελείται από ένα ορθογώνιο χαλιδινό κουτί με προσανατολισμό πορτρέτου και εδώ, που περιέχει 5 μαχαίρια κουζίνας και 2 κινητήρες τρένου παιχνιδιού. Τα μαχαίρια απέχουν κανονικά σε διαστήματα και θα τοποθετούνται οριζόντια, έτσι ώστε η βάση κάθε λαβής στα δεξιά και η άκρη κάθε λεπίδας στα αριστερά να ακουμπούν στις άκρες, καταλαμβάνουν όλο οριζόντια το μέγεθος του ορθογωνίου. Η αιχμηρή άκρη της λεπίδας είναι στραμμένη προς τα έξω, ναι, προς το θεατή. Κοφτερά μαχαίρια μάγειρα με γυαλιστερές ατσάλινες λεπίδες και αιχμηρά ψαλίδια ράφτη, αλλά και κόκκι καφέ σε γυάλινες προθήκες που τα συγκρατούν ασφαλή με πλαίσια από γαλβανισμένο χάλιβα. Έργα που στο background ενσωματώνουν και παίζουν με άλλα εύθραυστα υλικά, χαρτί, καλώδια, εκτυπώσεις και ναι, χρώμα. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι 2 πουλιά. Ναι, 2 πουλιά με ανοιχτά τα φτερά τους να αιωρούνται σε έναν τοίχο, καθώς ο χρόνος έχει σταματήσει για μια στιγμή. Η πόλη κάτω απλώνει γραμμική και τρισδιάστατη. Μια απλή, απλούστατη εγκατάσταση σε έναν ολόλευκο τοίχο. Το Untitled του 1979. Με έλλειψη λεπτομέρειας στα 3D στοιχεία του, λειτουργεί
λειτουργεί καλά για να τα ενώσει με τον περιβάλλοντα χώρο και τα σκούρα πουλιά. Η σύνθεση και η ιδέα με την περιορισμένη χρωματική γκάμπα είναι αρκετά δυνατή. Όμως εκεί που πραγματικά ο θεατής αποθεώνει το πνεύμα, το έργο και την έμπνευση του δημιουργού Γιάννη Κουνέλη, είναι πραγματικά υπέροχο και αναβλύζει πνεύμα, ήχους και μουσική, είναι το χωρίς τίτλο του 1971. Ένας μεγάλος καμβάς κρεμασμένος στον τοίχο με μια ξύλινη απλή καρέκλα τοποθετημένη στο πάτωμα στα αριστερά του πίνακα. Ο καμβάς σε σχήμα τοπίου, μεγάλος, είναι βαμμένος σε σκούρο μπλε πράσινο χρώμα. Κάτι που να θυμίζει πίνακα σχολείου, και πάνω του σημειώνεται, αποτυπώνεται ένα κομμάτι μουσική ζωγραφισμένο με μαύρο χρώμα, γερμένο στη δεξιά πλευρά του. Νότες που είναι παγιδευμένες μέσα στο πλαίσιο. Όταν αυτό το έργο εκτέθηκε για πρώτη φορά στο Modern Art Agency στην Νάπολη, ένας τσελίστας κάθισε στην καρέκλα δίπλα στον πίνακα και έπαιζε συνεχώς σε loop τη μουσική που εμφανίζεται στον καμβά. Ένα κομμάτι του συνθέτη Johann Sebastian Bach, τα πάθη κατά τον Άγιο Ιωάννη, που συντέθηκε το 1723-1724 από τον Μπαχ. Στέκεις ακίνητος και σε τυλίγεις, σχεδόν ακούς τη μουσική και βυθίζεσαι στις νότες που πετούν ανέμελα, και η λυρικά ποιητική εγκατάσταση, ναι, πραγματικά σε συνεπέρνει. Πριν μια δεκαετία μάλιστα είχαμε τη μοναδική ευτυχία να απολαύσουμε μια συγκλονιστική ειδική performance σε σχέση με το έργο του τρομερού Γιάννη Κουνέλη στις υπέρυφες αίθουσες στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης MoMA στη Νέα Υόρκη. Ήταν ο πίνακας «Να εφηβρίσκουμε επί τόπου», «Da inventare sul posto» λεγόταν, του 1972. Εκεί ήταν μουσική, η χαρακτηριστική μουσική του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Και τότε το MoMA σε συνεργασία με το Brooklyn Ballet δημιούργησαν μια καταπληκτική παρουσίαση του έργου, έτσι όπως ακριβώς την ορωματίστηκε ο δημιουργός του, με ζωντανή μουσική από βιολιστή αλλά και έξι χορευτές που χόρευαν μπροστά στο έργο. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο agnitha.com και να βρείτε το συγκεκριμένο post. Ο ξεχωριστός μας Γιάννης Κουνέλης λοιπόν κατάφερε και είχε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και πρωτοπόρα συμβολή σε ένα από τα πιο προκλητικά καλλιτεχνικά κινήματα της μεταπολεμικής Ευρώπης. Τα θεαματικά γλυπτά του και οι αριστουργηματικές εγκαταστάσεις του από φτωχά καθημερινά αντικείμενα, κομμάτια ξύλου, άνθρακα, τσουβάλια, χάλιβα και μόλιβδο, όλα τακτοποιημένα σε εκπληκτικές αντιπαραθέσεις στους στίχους των γκαλερί ή απλά στιβαγμένα ασυνήθιστα στο πάτωμα, αποτυπώνουν και τονίζουν τις διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και τις λειτουργικές συσχετήσεις των υλικών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αντίληψη των θεατών για την καθημερινή πραγματικότητα, τις αντικσότητες που βιώνουμε, αλλά και τη σύγχυση που επικρατεί εδώ στη σύγχρονη κοινωνία μας. Διδακτικός, πρωτοποριακός, ποιητικός, ένας πραγματικός επαναστάτης ο Γιάννης Κουνέλης. Αν βρίσκεστε στο Λονδίνο και έχετε το χρόνο, επισκεφτείτε την Tate Modern
στο Bankside, στο κέντρο του Λονδίνου, στο City του Λονδίνου, και δείτε όλο το έργο του Κουνέλη στα artist rooms που αφιερώνει σε καλλιτέχνες η Tate Modern. Ελπίζω να απολαύσατε τον Κουνέλη, να τον αγαπήσατε, να μπήκατε και να βυθιστήκατε στο πνεύμα του μέσα από αυτή τη μικρή μας ξενάγηση αφιέρωμα. Μπορείτε να ανατρέξετε στο site μου, στο agnitha.com, και να διαβάσετε τα post μου. Φυσικά στο κανάλι μου στο YouTube, agnitha.com, και να δείτε τα video cast μου. Και φυσικά στο κανάλι μου, agnitha.com, στο Spotify, για να απολαύσετε μόνο τα podcast μου, για να τα ακούσετε. Όλα μαζί, φυσικά, τα βρίσκετε στο site μου, agnitha.com. Τα βρείτε στο κείμενο κάτω από τα βίντεο cast μου ή από το podcast μου. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Ως τότε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε καλύτερα. Σας φιλώ και σας χαιρετώ. Γεια σας.